Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9.269. Είναι τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ. Καταγράφηκαν 36 νέοι θάνατοι. Είναι ρεκόρ και κρούσματων και θανάτων ουσιαστικά για Κυριακή, που βάσει των στοιχείων του ΕΟΔΗ. Ενώ οι διασωληνωμένοι αυξήθηκαν περαιτέρω και έφτασαν τους 391. Στη γεωγραφία των κρούσματων, στην Αττική πάλι βέβαια, πρωταγωνιστή με 591 μολύνσεις, Θεσσαλονίκη 136 και στην Αχαΐα 44, 60 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στη Λάρισα και 55 στην Φθιώτιδα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εντωμεταξύ λόγω έξαρσης κρούσματων η Μαλεσίνα της Φθιώτιδας, που τέθηκε υποκαθεστώς αυστηρότατων περιορισμών καθόλο το 24ωρο. Η αύξηση των επιδημιολογικών δικτών συνολικά προβληματίζει τους ειδικούς, κυρίως εδώ για την περιοχή της Αττικής, όπου οι εισαγωγές έχουν πολλαπλασιαστεί και οι μονάδες εντατικής θεραπείας για COVID αντιμετωπίζουν πληρότητα κοντά στο 95%. Δρομολογείται για το λόγο αυτό επιχείρηση ενίσχυσής τους. Τα επιδημιολογικά δεδομένα του κορονοϊού ανησυχούν τους ειδικούς, κυρίως για την Αττική, και είναι εκείνα που οδήγησαν και στην παράταση του αυστηρού lockdown. Η πίεση στο σύστημα υγείας είναι μεγάλη και σε όλους τους τόνους ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν δραστηριότητες αν δεν υπάρξει πρώτα βελτίωση των δικτών. Στα νοσοκομεία της Αττικής έχουμε ρεκόρ εισαγωγών ασθενών με κορονοϊό. Από 100 ημερησίως που ήταν την προπερασμένη εβδομάδα, ανέβηκαν σε 150 την περασμένη και πλέον αγγίζουν τις 300. Παράλληλα, μεγάλη είναι η πίεση και στο αφού διπλασιάστηκαν οι διακομιδές με περιστατικά COVID και μάλιστα το 90% αυτών χρειάστηκε νοσηλεία. Η ανάπτυξη περαιτέρω κλινών στα νοσοκομεία της Αττικής εξετάστηκε σε έκτακτη σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Επιχειρησιακής Διαχείρισης της Πανδημίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ. Το σύστημα υγείας βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Χθες είχαμε αριθμό ρεκόρ νέων εισαγωγών με 274 νέες εισαγωγές στην Αττική. Συνεπώς, είμαστε όλοι σε εγρήγορση και υλοποιούμε τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Στις αμέσως επόμενες μέρες θα ενταχθούν στο σύστημα υγείας επιπλέον 70 κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας και πιστεύω ότι θα διαχειριστούμε την κατάσταση για το καλό των πολιτών. Τα σχέδια τα επιχειρησιακά των νοσοκομείων εφαρμόζονται κατά γράμμα και γίνονται διορθωτικές κινήσεις και ελπίζουμε ότι η επόμενη εβδομάδα, η οποία αναμένεται να είναι δύσκολη, θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία τόσο σε ό,τι αφορά τους ασθενείς με κορονοϊό, όσο και σε ό,τι αφορά τους λοιπούς ασθενείς. Οι επιστήμονες αναμένουν τα αποτελέσματα των τελευταίων αυστηρότερων μέτρων, όμως για την ώρα βλέπουν επιβάρυνση του υγειικού φορτίου. Ο απόλυτος αριθμός των ασθενών είναι μεγάλος. Μπορεί τα κρούσματα να είναι κυρίως στις 40 και στις 50, δεν είναι πολλά. Συνεπώς, σε απόλυτους αριθμούς είναι αρκετά για να πιέσουν το σύστημα υγείας. Έχουμε μεγάλη διασπορά. Υπάρχει διασπορά στα σπίτια, στις οικογένειες, στους χώρους εργασίας. Υπάρχουν σειροές. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το κύμα να μην τυθασεύεται εύκολα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας τέθηκε από την πολιτική προστασία η Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών της Φθιώτιδας, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και μετά από έκτακτη σύσκεψη για τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην περιοχή. Τέθηκε όλη η Μαλεσίνα σε κατάσταση αυτή τη στιγμή αυξημένων, πολύ αυξημένων μέτρων και κανείς πλέον δεν μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από αυτή. Σαν Δήμος, αυτό το οποίο ήδη έχουμε ανακοινώσει είναι γραμμή επικοινωνίας, ενημέρωσης και βοήθειας τόσο σχετικά με τα μέτρα όσο και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, προκειμένου να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες που έχουν να κάνουν είτε με πρόσβαση σε τροφή είτε με πρόσβαση σε φάρμακα. Σημαντική η αύξηση των κρουσμάτων σε Γρεβενά και Κοζάνη. Τώρα ξεκινάμε να φοράμε και διπλές μάσκες. Κρατάμε και αποστάσεις ασφαλείας εδώ στην πλατεία. Νομίζω ότι τηρούμε τα μέτρα της πολιτείας. Λίγο να καταλάβουμε ότι έχει έρθει η άνοιξη, έχουμε κουραστεί. Μετά τα χιόνια που είχαμε πριν δύο εβδομάδες, είναι ό,τι πρέπει. Βρήκαμε την ευκαιρία τώρα με αυτό το υπέροχο ανοιξιάτικο πρωινό να το απολαύσουμε και να βγούμε τα παιδιά. Παρά την αύξηση των κρουσμάτων και τους περιορισμούς. Για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμη θα συνεχιστεί το lockdown στην Αττική και ακόμη 10 περιοχές. Με κλειστή την εστίαση, η ερχόμενη Τσικνοπέμπτη θα έχει ένα τελείως διαφορετικό χρώμα και άρωμα, αφού θα είναι ακόμη μία γιορτή που θα περάσουμε στα σπίτια, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πολλοί ήδη προετοιμάζονται να ψήσουν σε μπαλκόνια και ταράτσες, όπως το περασμένο Πάσχα. Γι' αυτό και η κίνηση είναι αυξημένη σε συνοικιακά κρεοπολία και τη Βαρβάκιο αγορά. Παράλληλα, μέσω Σαββατοκύριακο γέμισαν από κόσμο παραλίες της Αττικής αλλά και τα πάρκα με εικόνες που σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θύμιζαν αυστηρό lockdown.
Και η ελπίδα έρχεται μέσα από το πρόγραμμα των εμβολιασμών που αναμένεται να φτάσουν το 1 εκατομμύριο σύμφωνα με την κυβέρνηση μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων την ίδια ώρα έδωσε έγκριση για το εμβόλιο της Johnson & Johnson, το οποίο είναι και μονοδοσικό. Και στις 11 Μαρτίου θα συζητηθεί για να λάβει αίτηση το συγκεκριμένο εμβόλιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ακόμη και αν καταφέρουμε να έχουμε ένα 30-40% του πληθυσμού εμβολιασμένο μέχρι και το καλοκαίρι θα είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στην πανδημία. Το 1 εκατομμύριο θα αγγίξουν οι εμβολιασμοί στη χώρα μας έως την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Μαρτίου, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε ότι καθημερινά εμβολιάζονται περίπου 30 με 35.000 άτομα. Το εκατομμύριο εμβολιασμών με το ρυθμό που έχουμε θα το έχουμε πιάσει την Πέμπτη. Την γιατί Πέμπτη. Εμβολιάζονται περίπου την Πέμπτη. 31 με 32.000 την ημέρα εμβολιάζονται. Ναι. Έχουν εμβολιαστεί 855.000. Μάλιστα. Άρα μετά από 4 μέρες, περίπου 5 μέχρι την Παρασκευή, θα έχουμε πιάσει το 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο. 885.000 έχουν γίνει εμβολιασμοί. Το ευχάριστο νέο της ημέρας ναι. είναι ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε, αδειοδότησε το φάρμακο της Johnson & Johnson. 11 Μαρτίου εκκρεμεί η ίδια διαδικασία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν προστεθεί και αυτό το εμβόλιο, θα έχουμε πλέον 4 εμβόλια διαθέσιμα για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ο κ. Γεωργαντάς εξέφρασε ικανοποίηση και για το γεγονός ότι ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων, ο FDA, αδειοδότησε το εμβόλιο της Johnson & Johnson και στις 11 Μαρτίου αναμένεται να συζητηθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η άδεια χορήγησης του. Σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που έχει γίνει, στην επόμενη φάση θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αλλά και των πολιτών που είναι άνω των 75 ετών. Το εμβόλιο βοηθάει εν μέρη στην ανοσία. Εκείνο όμως που σίγουρα βοηθάει είναι ότι ο εμβολιασμένος θα το περάσει με μικρότερη νοσηρότητα, πιο ελαφρά που λέει ο κόσμος. Κατάλαβα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν θα είναι τόσο σοβαρή η λίμωξη. Άρα μπορείς να μολυνθείς από τον ιό. Βεβαίως μπορείς να μολυνθείς. Έχοντας κάνει και το εμβόλιο. Βεβαίως. Και το πρώτο και το δεύτερο. Και να είσαι και συμπτωματικός σε κάποιο βαθμό. Όμως η εξασφάλιση του ότι να έχεις πιο ήπια λίμωξη. Κατάλαβα. Είναι υψηλή. Υψηλότερη. Δηλαδή το εμβόλιο ουσιαστικά σου παρέχει όπλα, μια σπίδα μεγαλύτερη. Για να μην... Όπως ακριβώς έχει την νοοτροπία που συνιστούμε σε κάποιον κάθε χρόνο να κάνει και μάλιστα στις ευπαθείς ομάδες που κάνουν το εμβόλιο της γρήπης. Ο παθολόγος λιμοξιολόγος Χαράλαμπος Γόγος επισήμανε ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στη μάχη κατά του κορονοϊού ακόμη και ένα 30-40% εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Επιπλέον, όπως ενημέρωσε, είναι έτοιμες να εγκριθούν και οι νέες πλατφόρμες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, το εμβόλιο της Johnson & Johnson που είναι μονοδοσικό, η πλατφόρμα από την Novavax και τα κινέζικα εμβόλια, τα οποία όπως είπε φαίνεται ότι είναι και αυτά αποτελεσματικά. Αν χτίσει κανείς μια ανοσία της τάξης του 30-40% είναι μεγάλο επίτευγμα για τον ιό αυτό. Γιατί πρώτον θα έχουν καλυφθεί, όπως καταλαβαίνετε, οι δύσκολες ομάδες. Έχουμε καλύτερη δυνατότητα περίθαλψης ασθενών και απ' την άλλη θα ελαττώσουν και τα 30-40% οι πιθανότητες να κολλήσουμε από έναν θετικό. Για 9 μήνες εκτίμησε ο κύριος Γόγος ότι διαρκεί περίπου η ανοσία έπειτα από τον εμβολιασμό. Απάντηση σε όσους επικρίνουν την κυβέρνηση για τα περιοριστικά μέτρα και συνολικά για τους χειρισμούς. Την διαχείριση της πανδημίας έδωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσιάζοντας πίνακα, στον οποίο φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό νεκρών σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τονίζει ότι κάθε μέτρο, κάθε απόφαση έχει ένα μόνο κριτήριο, την ανθρώπινη ζωή. Με μια οργισμένη ανάρτησή του στο Twitter, ο Νίκος Χαρδαλιάς στράφηκε εναντίον όσων αμφισβητούν τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την πανδημία του κορονοϊού. Αναδημοσιεύοντας σχετική ανάρτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Κίρτσου, όπου αποτυπώνονται οι νεκροί που άφησε πίσω του ένας χρόνος κορονοϊού στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων επιχειρεί να αιτιολογήσει την αξία των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται από την κυβέρνηση για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού και αναφέρει χαρακτηριστικά. Κρατήστε κάποιοι τα αναθέματα, τις κατάρες, τις παράλογες και μικροπολιτικές απορίες και εξυπνακίστικες αναλύσεις. Και μην αναρωτιέστε γιατί το ένα, γιατί το άλλο.
Κάθε μέτρο, κάθε απόφαση έχει ένα μόνο κριτήριο, την ανθρώπινη ζωή. Και όλες οι απαντήσεις είναι στον παρακάτω πίνακα. Αμέσως μετά ο κύριος Καρδαλιάς παραθέτει πίνακα του Γιώργου Κίρτσου με τον αριθμό θανάτων σε ευρωπαϊκές χώρες ανά εκατομμύριο κατοίκους, στον οποίο φαίνεται πως η Ελλάδα έχει καταγράψει τον μικρότερο. Όπως αναφέρεται σε αυτόν, το Βέλγιο έχει 1.916 θανάτους, η Τσεχία 1.859, η Σλοβενία 1.824, Ηνωμένο Βασίλειο 1.822, η Ιταλία 1.608, η Πορτογαλία 1.576, η Ουγγαρία 1.501, η Ισπανία 1.461, η Βουλγαρία 1.444, Κροατία 1.349, η Γαλλία 1.260, η Σλοβακία 1.257, η Σουηδία 1.249 και η Ελλάδα 598 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Σύμφωνα τώρα με την ετήσια έρευνά της που δημοσιοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρονικού, η Ελλάδα προβλήθηκε ως ασφαλής προορισμός και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που δήλωσαν οι ίδιοι τουρίστες. Μετά τους αρχαιολογικούς χώρους και τον πολιτισμό της πόλης, η επιλογή της Αθήνας συγκεκριμένα γίνεται εξαιτίας της υγειονομικής ασφάλειας. Περίπου το 43% των τουριστών αναψυχής που ήρθαν στην πρωτεύουσα δήλωσαν ότι την επέλεξαν επειδή τη θεώρησαν ασφαλή προορισμό. Στις ηλικίες δε 28-25 το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 60%. Πάμε τώρα να έρθουμε στην οικονομική επικαιρότητα και να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ γι' αυτό, τον κύριο Μπάμπη Καούκη, Γενικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας Εφοριακών. Καλησπέρα, κύριε Καούκη. Καλησπέρα. Ξεκινήσουμε καταρχάς με τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων. Είχαμε μία μικρή παράταση, έτσι. Μία μικρή παράταση μέχρι αύριο, Δευτέρα. Μέχρι Δευτέρα, 5 η ώρα όμως, πρέπει να γίνει η μεταβίωση των χρημάτων μέσω τραπεζικής συναλλαγής για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Γιατί αν μετά τις 5, δηλαδή 5 και 5, πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας, δεν θα το καταλάβει η τράπεζα και θα πάει την επόμενη μέρα να πιστωθεί, που σημαίνει ότι θα είναι σε εκπρόθεσμος και τα τέλη κυκλοφορίας θα πάνε επί δύο. Οπότε, αν έχεις και κάποια τέλη κυκλοφορίας, τα οποία είναι 700 ευρώ, 800, 1050 κλπ. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Βεβαίως. Από αύριο όμως είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να δώσουν στους εργαζομένους και τις νέες βεβαίωσεις μετακίνησης, έτσι. Ναι, είναι μέχρι τις 8 Μαρτίου. Από 1η έως 8 Μαρτίου οι νέες βεβαιώσεις, τις οποίες μέσω από το φόρμα gov.gr θα μπαίνουν οι εργοδότες, θα συμπληρώνουν τα στοιχεία του εργαζόμενου, θα τις εκτυπώνουν και θα τις δίνουν πλέον οι εργοδότες στους εργαζόμενους και όχι οι εργαζόμενοι μόνοι τους, όπως γινόταν και πιο πριν. Αυτοί βέβαια που είναι σε αναστολή δεν μπορούν να πάρουν τέτοια βεβαίωση. Αυτοί που είναι σε τηλεργασία. Αυτό ήταν και ο σκοπός, έτσι. Βέβαια, να αποκλειστούν όσοι είναι σε αναστολή έτσι, και σε τηλεργασία. Γιατί παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα. Και αυτοί που είναι σε τηλεργασία και ακόμα και αυτοί που έχουν άδειες ειδικού σκοπού. Έτσι που είναι οι μητέρες ειδικού σκοπού ή κάποιες άλλοι ευπαθείς ομάδες που έχουν άδειες ειδικού σκοπού, ούτε αυτοί δικαιούνται να πάρουν από τον εργοδότη. Γιατί θα φαίνεται στο σύστημα και τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά. Και από 9 του μηνός θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος κυκλοφορίας. Δηλαδή τώρα Σαββατοκύριακα μέχρι τις 6 πλέον δεν έχει νόημα που κρατάνε τον κόσμο από τις 6 και έπειτα μέσα. Αφήστε το. Και βλέπουμε τι δημιουργείται ακριβώς εκείνη την τελευταία ώρα πριν βέβαια, τι γίνεται στους δρόμους. Αφού έτσι δεν έχουν να πάνε και πουθενά, είναι κλειστά όλα τα μαγαζιά. Έτσι. Δεν έχουν να πάνε πουθενά, ούτε για ποτό ούτε για φαγητό. Άρα τι νόημα έχει να τους κλείσει 6 η ώρα, αφού όλη την ημέρα, όλο το πρωινό είναι έξω στις πλατείες, στους δρόμους, στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να ξαναδούμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα έχουμε άλλη μια παράταση, αφορά το Πουθενέσχες. Ναι, το Πουθενέσχες και αυτό πήρε παράταση και θα πάει μέχρι 31 Μαρτίου. Έχει πάρει παράταση στην παράταση, έτσι. Και λογικό είναι γιατί τώρα λόγω της πανδημίας πολλά πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Όπως επίσης και η αμένα παράταση πρέπει να πάρει και το My Data, τα ηλεκτρονικά βιβλία πλέον. Γιατί δεν μπορούν τώρα οι λογιστές να φορτωθούν και άλλο βάρος. Δηλαδή έχουν το βάρος τώρα, είδατε τώρα, νέες βεβαιώσεις μέσω Εργάνη και για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους εργαζόμενους, συν όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν τα λογιστικά γραφεία. Τώρα, αν τους βάλεις και τα ηλεκτρονικά βιβλία, πραγματικά έχουν λαλίσει, δεν αντέχουν άλλο. Αφήστε το από 1η-1η του 2022 να μπουν όλοι. Γιατί έχει και ένα κόστος, να ξέρετε αυτό, και για τον λογιστή, αλλά και για τον επιχειρηματία που πρέπει να πληρώνει τον πάροχο του προγράμματος των ηλεκτρονικών βιβλίων. Οι μεγάλες εταιρείες που έχουν οργανωμένα λογιστήρια και έχουν και τα κεφαλαιά τους, ναι, μπορούν προοδευτικά να μπουν και ήδη έχουν μπει πάρα πολλές, ήδη έχει ξεκινήσει. Ας το λειτουργήσουν έτσι τώρα και από 1η-1η ας μπουν όλοι. Έχουμε παράταση και για την δήλωση του φόρου κληρονομιάς.
Ναι, ναι, και αυτό μέχρι 36, και αυτό πήρε παρατάσεις. Οπότε σε αυτό θα μπορούσαν να καλύψουν και κάποια τεκμήρια αν, για τα παιδιά τους, αν δεν τα είχαν καλύψει πριν. Άρα μέχρι 36 θα είναι ο φόρος κληρονομιάς και γονικών παροχών. Μέχρι τότε μπορούν δηλαδή μέσω του συμβουλογράφου τους να κάνουν τις πράξεις και να πληρώσουν το φόρο που τους αναλογεί. Ξεκίνησαν να πληρώνονται και τα επιδόματα παιδιών. Ναι, και τα επιδόματα παιδιών από την Παρασκευή, το ΠΚΑ, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άλλα επιδόματα. Από την Πέμπτη έχει ανοίξει πλατφόρμα για να μπουν να συμπληρώσουν το έντυπο το Α21. Όλα αυτά είναι σε καλό δρόμο, προχωρούν κανονικά, βατά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπήκαν αρκετοί αμέσως, κάναν τις αιτήσεις τους. Όλα σε αυτά λειτουργεί πραγματικά μια χαρά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα και όλα πάνε μια χαρά. Θα ξαναθυμηθούμε πάλι τις χάρτινες αποδείξεις και την συλλογή τους. Κοιτάξτε, δείτε τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε τώρα τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων για να χτίσουμε το αφορολόγητο, δηλαδή να μαζέψουμε το 30% του φορολογητέου εισοδήματος για να έχουμε την έκπτωση του φόρου. Αλλιώς υπάρχει σε αυτό που θα συμπληρώνει 22% φόρος. Τι λέει τώρα η ΑΔΕ, τι σκέφτεται? Λέει ότι και η συναλλαγή με μετρητά θα πρέπει να παίρνει την απόδειξη λιανικής πώλησης, την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα σου εκδίδει ο επιδευματίας, αυτή να τη φωτογραφίζεις με το κινητό σου και να τη στέλνεις σε μια πλατφόρμα. Ποιο είναι τώρα. Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Ωραίο αυτό από ποια άποψη, ότι επειδή πιάσανε πολλές μαϊμού ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, αυτόματα, επειδή έχει ένα barcode, να πούμε, η κάθε απόδειξη και υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός της κάθε φορολογικής ταμιακής μηχανής, θα βλέπει αμέσως στο σύστημα αν είναι δηλωμένη ή όχι. Άρα θα μπορεί να τσιμπήσει τον κακόβουλο. Μπορεί να τσιμπήσει τον παράνομο. Συν ότι αν θα σου κόψει ένα μια απόδειξη, ας πούμε, παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, επειδή η κάθε απόδειξη παίρνει και έναν ορισμένο αριθμό, το 5, το 6, το 7, το 8, θα μπορεί σε έναν έλεγχο φορολογικό ο εφοριακός υπάλληλος μετά από 2 μέρες να δει αν αυτή η απόδειξη πέρασε στα βιβλία του λογισμικού ως 100 ευρώ και όχι ως 20. Βέβαια, αν το κάνεις πολύ συχνά αυτό, δηλαδή ο πολίτης και πληρώνει μόνο με μετρητά και ναι μεν χτίζει αφορολόγητο, μπορεί κάποιος άνεργος και έχει δαπανίσει 2.000 ευρώ σε μετρητά, θα βρεθεί εκτεθειμένο. Πού τα βρήκε στα μετρητά. Έτσι, άρα όλα θέλουν λίγο προσοχή σε όλα τα θέματα. Λοιπόν, ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις. Η ηλεκτρονική μεταβίβαση είναι νέα εποχή, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος. Ταλαιπωρείται ο κόσμος, ειδικά τώρα με την πανδημία, εδώ και ένα χρόνο ολόκληρο, για να γίνει μια μεταβίβαση και να πληρώσει ο καθένας τον φόρο που το αναλογεί στην εφορία και να ολοκληρωθεί ο φάκελος από συμβουλογράφου σε εφορία, από εφορία σε συμβουλογράφου κτλ. Συν τη συλλογή των χαρτιών, μπορεί να κάνει και 2,5 μήνες, εκεί που ήταν, ας πούμε, 15 μέρες. Τώρα θα γίνει αυτό ηλεκτρονικά από 1η Ιουνίου, όπου ο συμβουλογράφος θα μαζεύει τα πάντα. Θα υπάρχει ένα σύστημα, μια πλατφόρμα, το πούμε έτσι, online και με την εφορία, όπου όλα τα πιστοποιητικά θα τα συγκεντρώνει ο συμβολογράφος, θα τα αναρτεί, θα βλέπει μέσα ο φοριακός υπάλληλος το φόρο που πρέπει να πληρώσει, θα του βγάζει ταυτότητα αφιλής, θα πληρώνει εφάπαξ ο αγοραστής στο τίμημα και θα προχωράει η πράξη της μεταβίβασης, αν είναι γονικές παροχές, δωρεές κλπ. Φίλος τηλεθεατής μας έχει μεταφέρει τον Γολγοθά που αντιμετωπίζει, θέλοντας να κάνει αποδοχή κληρονομιάς και πώληση ακινήτου στη συνέχεια με τα απαραίτητα χαρτιά που πρέπει να λάβει από το κτηματολόγιο για να το κάνει αυτό. Μας λέει δε ότι πράγματα τα οποία κανονικά μπορεί να κατεβάσει μέσα από το διαδίκτυο δεν καταφέρνει από κάποια συγκεκριμένα υποκαταστήματα του κτηματολογίου, παραρτήματα να το κάνει, ενώ από την άλλη δεν βρίσκει και την απαραίτητη βοήθεια πηγαίνοντας στο κατάστημα. Τι συμβαίνει αυτή την περίοδο της πανδημίας ή που λειτουργεί, ας πούμε, το κτηματολόγιο? Να σας πω τι ακριβώς γίνεται. Και δεν γίνεται μόνο στο κτηματολόγιο, γίνεται και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Αλλά στο κτηματολόγιο είναι ένας λόγος παραπάνω, γιατί δυστυχώς δεν έχει χτιστεί καλά. Και η πανδημία μας έφερε τα προβλήματα αυτά που μας έφερε και δεν αφήνουν τον πολίτη να μπει σε μια δημόσια υπηρεσία να κάνει τη συναλλαγή του πιο εύκολα. Αλλά τι κάνει εσύ, πρέπει ηλεκτρονικά να ζητήσει αυτό. Το χτηματογραφικό φύλλο, το οποίο αυτό βγαίνει πως όταν πέρασε η ώρα του νομού στο οποίο ή της περιοχής στο οποίο είναι το ακίνητό σου, έπρεπε εσύ να βρεις συντεταγμένες, να το κουκλάρεις, να βάλεις το υπογραφικό διάγραμμα. Μιλάμε και για λεφτά αυτά, έτσι, μηχανικούς, το παράβολος και τα λοιπά. Και όλα αυτά σου βγάζουν ένα χτηματογραφικό φύλλο. Αυτό το χτηματογραφικό φύλλο, με όλα αυτά τα στοιχεία που σας λέω,
και τον αριθμό ταυτότητα του ακινήτου. Όλα αυτά πρέπει να τα πάρεις βεβαίωση όταν είναι ενταγμένο το ακινητό σου στο χτηματολόγιο του Δήμου ή της περιοχής σου, για να τα πας στο ζωγραφό να συνεχίσει την πράξη της μεταβίβασης. Δυστυχώς, σε κάποια καταστήματα ή που λειτουργούν γιατί δεν έχουν πολύ προσωπικό, δεν αφήνουν τον κόσμο να μπει μέσα. Ηλεκτρονικά, δυστυχώς, ναι, μπήκαμε και καλά στην ψηφιακή εποχή, το ίδιο και η ΑΔΕ και άλλες υπηρεσίες, αλλά δεν είμαστε στην ψηφιακή εποχή, γιατί δεν έχουμε τις δομές, δεν έχουμε τα εργαλεία, δεν έχουμε τη τεχνογνωσία. Οπότε δεν καταφέρνει ο πολίτης να μπει μέσα και να πάρει το έγγραφο που χρειάζεται. Ταλαιπωρείται δυστυχώς ο πολίτης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που είπαμε πριν και κουβεντιάσαμε, ότι θα γίνονται οι μεταβιβάσεις πλέον από 1η Αυγούστου μόνο μέσα στο βελογράφο, και ο βελογράφος θα κάνει τα πάντα μόνος του. Δηλαδή και το πιστοπτικό ενεργής κατάστασης, το χρηματολόγιο και όλα αυτά. Θα κάνει και τη διαδικασία, δηλαδή το χρηματολογείο. Θα γλιτώνει ο πολίτης αυτή την ταλαιπωρία που πραγματικά. Τι να πω. Το χρηματολόγιο έχει ταλαιπωρήσει πολλά χρόνια, πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλο. Και εξακολουθεί να ταλαιπωρεί και ανθρώπους εδώ στην Αθήνα. Και θα εξακολουθεί. Και θα εξακολουθεί, έτσι. Και θα εξακολουθεί. Και σε ορισμένα υποκαταστήματα το χρηματολογείο, δυστυχώς δεν λειτουργούν καθόλου. Δεν λειτουργούν καθόλου καλά. Δεν υπάρχει οργάνωση. Μα ενδεχομένως θα ήταν καλύτερα να κάθονται σπίτι τους κάποιοι υπάλληλοι και να μπορούν να εξυπηρετούν ίσως και από εκεί. Ναι, καλό θα μέσω τηλεεργασίας να εξυπηρετούν. Αρκεί να υπάρχει το σύστημα του VIP, όπως λέγεται, για να μπορέσει ο υπάλληλος από το σπίτι του να είναι online με τον τερματικό υπολογιστή στην υπηρεσία του, για να το κάνει. Αλλιώς πώς θα το κάνει. Μάλιστα. Αυτό θέλω ότι οι δομές μας δυστυχώς δεν ήταν έτοιμες για να μπούμε στην ψηφιακή εποχή. Μπήκαμε ανάποδα εμείς. Παρακολουθούμε την υπόθεση του φίλου τηλεθεατή. Τώρα να τελειώσουμε με τις ρυθμίσεις χρεών, κύριε Καούκη. Τι γίνεται εκεί? Οι ρυθμίσεις χρεών πήραν όλες αναστολές. Βέβαια, αυτές που ήταν για 34ου πήγανε τέλος του έτους. Άρα από 1η-1η θα ξεκινήσουν να πληρώνουν τα χρέη τους αυτά που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην πανδημία για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες που είναι πληττόμενοι, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, είτε είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που παίρνουν ενίκια μειωμένα, είτε είναι επιχειρηματίες. Αυτοί λοιπόν που ήταν να ξεκινήσουν να πληρώνουν τις δόσεις τους από τον επόμενο μήνα, τον μεθεπόμενο μήνα μάλλον, θα πάνε τώρα από 1η-1η του 2022. Και θα υπάρχουν και ρυθμίσεις 24 και 48 δόσεων με 2,5% επιτόκιο. Αυτές είναι οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες ευνοϊκές είναι. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μπούμε ξανά στο ρυθμό της αγοράς, να λειτουργήσει η αγορά, να λειτουργήσουν τα καταστήματα, να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Για να έχεις το χρήμα, για να μπορέσεις μετά να είσαι τακτικός και κυρίως επάνω στις υποχρεώσεις σου. Κύριε Καούκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και τις πολύτιμες πληροφορίες που δώσατε στο δελτίο μας. Προχωρούμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, μίλησε στην εκπομπή Αντιπαραθέσεις και τον Κώστα Χαρδαβέλα για όλες τις υποθέσεις κακοποιήσεων και παρενοχλήσεων που έρχονται στην επιφάνεια και διαχειρίζεται, προωθώντας τις και στην δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για τεράστια συσπήρωση που υπάρχει αυτή την περίοδο στο χώρο, ώστε να έρθει κάθαρση και να σταματήσουν κάθε είδους, όπως είπε, κακότροπες συμπεριφορές. Θα τα καταφέρουμε μαζί με τα παιδιά, τα νέα και τους παλιούς, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που κατορθώσανε με την επίθεση στο σωματείο μας, το οποίο είναι ένα υγιές και σωματείο σοβαρό, να γίνει μια τεράστια συσπήρωση και όπως είδατε άλλαξε και η ορθογραφία της λέξεως συσπήρωση, γιατί όλος ο κόσμος τη γράφει πια με ύψιλον, συσπήρωση, που σημαίνει ότι στο πρόσωπο το δικό μου βγήκε μια τεράστια ενότητα των ηθοποιών, παλιών και νέων, και όλοι μαζί θα αγωνιστούμε και για την κάθαρση στο χώρο μας, και για να δώσουμε μηνύματα σε όλη την κοινωνία και για να σταματήσει πια οι κακότροπες συμπεριφορές ανθρώπων που έχουν εξουσία προς άλλους που δεν έχουν. Συνεχίζεται οι καταγγελίες συναδέλφων σας στο σωματείο σας να έρχονται. Κοιτάξτε, εμείς παραδώσαμε το Πειθαρχικό Συμβούλιο, δηλαδή, γιατί αυτό έχει την αρμοδιότητα αυτή, να δώσει στην εισαγγελία τις φακέλους με αυτό. Αυτό έγινε. Που έχουν... Έρχονται και άλλες καταγγελίες, αυτό ναι, ρωτάω. Βεβαίως, ναι. Δεν έχει σταματήσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο να λειτουργεί. Και για τις καταγγελίες που δεν έχουν πάει στην εισαγγελία, γιατί δεν είναι όλες για την εισαγγελία, υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα κακής συμπεριφοράς ηθοποιών που απλά θέλουν ή συστάσεις ή αποβολές. Υπάρχουν πειθαρχικές ποινές σε κάθε πειθαρχικό συμβούλιο.
Αλλάζουμε θέμα, την παραίτησή του πριν ακόμα συμπληρώσει καλά-καλά δύο μήνες στην θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Υπέβαλε με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Χρήστος Ταραντήλης. Επικαλείται οικογενειακούς λόγους που δεν του επιτρέπουν να ασκήσει τα καθήκοντά του από το Μέγαρο Μαξίμου. Επιμένουν ότι αυτή είναι η απόφασή του και όντως πρόκειται για οικογενειακούς λόγους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση ότι έγινε αυτό και έρχεται και η σειρά σιγά-σιγά της κυρίας Μενδώνη. Ο κ. Ταραντήλης με ανάρτησή του είπε να γίνει σεβαστό το ότι οι λόγοι είναι καθαρά οικογενειακοί. Προχωρούμε στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και της ΟΣΕ για την παραχώρηση του οικοπαίδου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΕ στον Δήμο. Τη μετατροπή του σε πάρκο τεχνολογίας, πολιτισμού και αναψυχής παραβρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως είναι μια ευκαιρία, μια σημαντική αστική ανάπλαση για ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Υπουργέ, πραγματικά είναι ίσως η ιστορικότερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της πόλης μας. Και γίνεται με τη δική σας παρέμβαση, τη δική σας, το δικό σας ενδιαφέρον και της κυβέρνησής σας και των άξιων συνεργατών σας. Εγώ χαίρομαι πάντα, Δήμαρχε, όταν είμαστε συνεπείς αυτό το διαλέμε. Έτσι. Συνεπέστατη και ταχύτατη. Το ενδιαφέρον μου ήταν, είναι πάντα και θα είναι στραμμένο στη Δυτική Αθήνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστοποιείται και από μια σειρά παρεμβάσεων τις οποίες δρομολογούμε. Ίσως με πιο σημαντική την επέκταση του μετρό προς τις περιοχές οι οποίες σήμερα ακόμα δεν εξυπηρετούνται. Την πάρα πολύ σημαντική και σημειολογικά, νομίζω, εξαιρετικά αξιόλογη απόφασή μας να μετακινήσουμε τις φυλακές Κορυδαλλού έτσι ώστε να αποδοθεί ο χώρος αυτός ως χώρος παρασύνου και αναψυχής στην τοπική κοινωνία και μια σειρά από άλλες σημαντικές δράσεις βελτίωσης των υποδομών της Δυτικής Αθήνας. Να δημιουργηθεί ένα τεχνολογικό και εκπαιδευτικό ταυτόχρονα πάρκο. Υπάρχουν στη χώρα εκατοντάδες εφευρέτες πιστοποιημένοι, αλλά και εκατοντάδες ομάδες ρομποτικής. Mm-hmm. Φιλοδοξούμε λοιπόν και σε συνεννόηση μαζί τους, εδώ να είναι η στέγη τους. Δεν έχουμε μόνο την αναβάθμιση του ακινήτου, αλλά ταυτόχρονα θα βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή αντιπαραθέσεις με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.